Η εκμετάλλευση των έντονων ανθράκων στην νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι ένα θέμα που συνδυάζεται με την ελληνική ΑΟΣ και φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα σοβαρά στην Τουρκία αυτή την περίοδο. Θα τεθεί αυτό το ζήτημα στις μεταξύ σας συνομιλίες? Κατόπιν προς τον κύριο Λαντ, κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η θέση σας, ποια είναι η θέση της Γαλλίας? Μπορεί και πρέπει η Ελλάδα να ανακηρύξει αυτή την περίοδο την ΑΟΣ? Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι προσανατολισμένη στη φιλία και στη συνεργασία με τους γείτονές της. Κάνουμε προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή και μάλιστα μετά από 15 περίπου μέρες θα επισκεφθώ σε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου μαζί με πολλούς άλλους υπουργούς την γείτονα, την Τουρκία. Βεβαίως ορισμένες συμπεριφορές δεν βοηθούν υποθέσεις μεγάλες όπως είναι τα ζητήματα του Αιγαίου. Έχουμε υπογράψει, όπως ξέρετε, το δίκαιο της θάλασσας περισσότερες χώρες στον κόσμο που αποτελούν πλέον εθιμικό δίκαιο. Περισσότερες χώρες του κόσμου το έχουν υπογράψει. Ακόμα και στην περιοχή του Αρκτικού κύκλου, για παράδειγμα, επικαλούνται χώρες που δεν το έχουν υπογράψει. Τα ενεργειακά αποθέματα της Ελλάδας βρίσκονται στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, αποτελούν πλούτο παραγωγικές πηγές ευρύτερα της Ευρώπης. Το δικαίωμα να ανακηρύξει ΑΟΣ η Ελλάδα από το δίκαιο της θάλασσας το έχει, όποτε θέλει να το κάνει. Θα το κάνουμε με τις σωστές κινήσεις που απαιτούνται. Θέλουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα φιλικά και ειρηνικά. Γιατί? Γιατί άλλωστε είναι και προς το σφαίρον της Ευρώπης. Η Ελλάδα θα μπορέσει με αυτές τις πηγές της να εφοδιάσει, να γίνει κόμβος υδρογονανθράκων για ολόκληρη την Ευρώπη. Και θα έλεγα ότι αυτό αναβαθμίζει και το δικό μας το ρόλο. Ήδη έγινε η συμφωνία που είχατε ακούσει με το ΤΑΠ. Πιστεύω ότι μαζί με την Κύπρο μπορούμε να παίξουμε έναν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στην παραγωγή υδρογονανθράκων, στον εφοδιασμό της Ευρώπης από ευρωπαϊκές πηγές, να αποκτήσει η Ευρώπη τους δικούς της υδρογονανθράκες, να εξαρτάται επομένως λιγότερο από εισαγωγές άλλων. Αυτό το υπογραμμίζουμε με κάθε τρόπο στους εταίρους μας και ιδιαίτερα στη Γαλλία, που είναι μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή και μεσογειακή άλλωστε δύναμη. C'est une opportunité pour la Grèce et pour l'Europe d'avoir des ressources gazières qui peuvent être dans les prochaines années explorées καταρχήν βρεθεί και κατόπιν να ακολουθήσει η εκμετάλλευσή τους, και πιστεύω ότι εδώ θα επικρατήσει το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, αν μπορεί βεβαίως η Γαλλία να συνεκμεταλλευτεί με την Ελλάδα αυτά τα κοιτάσματα, θα το κάνει.